Την προβληματική κατάσταση που επικρατεί στα κέντρα υγείας, την υποστελέχωσή τους και τις ελλείψεις σε υποδομές που αντιμετωπίζουν, έθεσε ως σημαντικό παράγοντα που δεν βοηθάει σε ένα ισχυρό εθνικό σύστημα υγείας η βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ Ελένη Βατσινά, με ερώτησή της στη Βουλή προς την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, η οποία ανέφερε ότι η κατάσταση μεν δεν είναι ιδανική, ωστόσο από το 2019 έως σήμερα έχουν προσθεθεί στο δυναμικό της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικό και παραϊατρικό προσωπικό, για το οποίο όμως η κυρία Βατσινά είπε ότι είναι ελάχιστο μπροστά στις υπάρχουσες ανάγκες. Έχουμε δηλαδή αυξήσει τη δύναμη της 7ης, είπε, κατά 300, από 343 σε 465 εργαζόμενους σε ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό, παραϊατρικό προσωπικό. Είναι μια αύξηση μεγέθους 30%. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν να υπάρχει ακτινολογικό μηχάνημα και να μην υπάρχει χειριστής. Να αναγκάζεται ένας άνθρωπος, λόγω χάρη ηλικιωμένος, να ταξιδεύει μια μισή ώρα για να κάνει μια ακτινογραφία ή να καταφεύγει στη λύση του ιδιωτικού τομέα. Και παράλληλα να υπάρχουν διαθέσιμοι ιατροί και ακτινολόγοι που φεύγουν στο εξωτερικό. Η βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι το διαχρονικό πρόβλημα των κενών στις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας καλύπτεται εμβαλωματικά και με ημερομηνία λήξης, με προσλήψεις όπως τόνισε συμβασιούχων, για ανάγκες όμως πάγιες και διαρκείς. Για παράδειγμα, στο Κέντρο Υγείας Χάρακα, από τα 33 άτομα γιατρών και προσωπικού, οι 10 είναι συμβασιούχοι και οι συμβάσεις τους λήγουν την 31 Δεκεμβρίου. Και να θεωρήσω λοιπόν ως δεδομένο ότι οι συμβάσεις αυτές θα ανανεωθούν, αυτό θα είναι και πάλι για ένα χρονικό διάστημα. Δεν λύνουμε λοιπόν το πρόβλημα από τη βάση του. Θα δείτε τις επόμενες ημέρες και τις ανακοινώσεις που θα κάνει ο Υπουργός σε σχέση με το υπουργικό προσωπικό και τη στρατηγική του Υπουργείου Υγείας για να παραμείνουν αυτοί οι άνθρωποι στο ΕΣΥ. Ερχόμαστε να κάνουμε μια σειρά από συστημικές βελτιώσεις που θα έχουν όχι απλά βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων και κάλυψη των αναγκών των πολιτών. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας προανήγγειλε τη δημοπράτηση των έργων λειτουργικής και ενεργειακής αναβάθμισης στα κέντρα υγείας Αγίας Βαρβάρας, Καστελίου και Αρκελοχωρίου με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ γνωστοποίησε ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία ανάθεσης μελετών για τη λειτουργική ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση στο κέντρο υγείας Βιάνου και Χάρακα, ενώ για το κέντρο υγείας Μυρών τόνισε ότι στο άμεσο μέλλον θα δρομολογηθεί η ανέγερση νέου κτηρίου σε οικόπεδο, το οποίο έχει παραχωρηθεί για το σκοπό αυτό. Στο άμεσο μέλλον και η ανέγερση του κέντρου υγείας Μυρών σε οικόπεδο που έχει παραχωρηθεί για το σκοπό αυτό.